Συμπληρώνονται 2 χρόνια πανδημίας στην Κύπρο, με το μέλλον να προμηνύεται αβέβαιο. Η 9η Μαρτίου του 2020 ήταν η μέρα που θα άλλαζε ολοκληρωτικά τη ζωή μας. Ο κορονοϊός χτύπησε την πόρτα και της Κύπρου, με τον τότε Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει τα πρώτα 2 κρούσματα. Η κυβέρνηση και οι ειδικοί επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου, δίνοντας μάχη με έναν αόρατο εχθρό. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μία σύσκεψη διαδέχεται την άλλη. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου συνεδριάζουν ώστε να λάβουν περιοριστικά μέτρα, με την δυσκολότερη μάχη να δίνεται εντός των νοσηλευτηρίων. 5 μεγάλα κύματα, ο μέχρι στιγμής απολογισμός, 1000 κρούσματα και νοσηλευόμενοι, 10 νεκροί. Έσυρεν στο δρόμο μας 5 περαιτέρω μεταλλάξεις, 2 από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα προβληματικές, με πολλούς θανάτους. Επιβεβαιώθηκε τελικά ότι η πανδημία COVID-19 ήταν ένας μαραθώνιος. Και πρακτικά σε κάθε μαραθώνιο νομίζω ότι η υπομονή και επιμονή είναι τα 2 βασικά στοιχεία. Με τα οποία πορευτήκαμε. Η μάχη άρχισε με λιγοστά όπλα. 1 χρόνο μετά, στη φαρέτρα του οπλοστασίου μπαίνει το εμβόλιο. Ο Δεκέμβριος του 2020 αποτέλεσε μήνα ορόσημο για την πανδημία. Λίγους μήνες αργότερα, με τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, ενισχύονται και οι έλεγχοι. Η χρήση μάσκας μας συνοδεύει μέχρι και σήμερα. Να έχουμε μέσα σε 1 χρόνο κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα μέχρι σήμερα, αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Η εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον, η οποία κυριαρχεί τους τελευταίους 3 μήνες περίπου, καταρρύπτει κάθε αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων, ξεπερνώντας τις 5.000 ημερήσια περιστατικά. Ότι προέκυψε η παραλλαγή όμικρον, η οποία είναι λιγότερο νοσογόνος, αυτό είναι πολύ θετικό και ελπίζω ότι δεν θα προκύψει άλλον στέλεχος το οποίο να είναι χειρότερο και από τα προηγούμενα. Παρά το γεγονός πως στην επιστημονική κοινότητα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, η μία χώρα μετά την άλλη ξεκλειδώνει, εντούτοις οι επιφυλάξεις υφίστανται. Η απορία των πολιτών για το πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας παραμένει στην σκιά των τολμηρών χαλαρώσεων που εφαρμόζονται σταδιακά. Σιγά σιγά, μάλλον θα μπούμε στην ενδυμική φάση, πώς θα διαχειριστούμε το θέμα από τούδε και στο εξής. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός, πώς η υφιστάμενη ανοσία που έχουμε οι περισσότεροι εξημών πλέον λόγω των εμβολιασμών θα διαρκέσει και θα αντιμετωπίσει πιθανές εξάρσεις στο μέλλον. Είμαστε σε ένα στάδιο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, μετάβασης, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε σιγά σιγά και στην καθημερινότητά μας, και βέβαια ευελπιστούμε και ότι και λόγω εποχικότητας, αν δεν προκύψει μια νέα παραλλαγή, θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που βιώσαμε τους προηγούμενους μήνες. Με τους ειδικούς να επισημαίνουν πως ανάμεσα στα πολλά που βιώσαμε, 2 χρόνια πανδημίας, είναι πως ο ιός επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.